Ασκή το δούμε λίγα, γιατί και έτσι χάνουμε από μέσα μας. Πάμε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντατού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, εν θέη και σκήνος εν τιμή και κατάσταση μονάς από πάσης κυρίως και σώσος εν αδέντες και τάση μόνο. Αμήν. Ευχαριστώ. Μία λέξη που αντιστοιχεί σε ένα γεγονός σοβαρό αλλά και σκληρό πολύ, που βεβαίως έχει αποτελέσματα το γεγονός αυτό θλιβερά. Είναι ο θάνατος. Συνήθως ο άνθρωπος, ο θάνατος προβληματίζει όλο τον κόσμο που κυρίως είναι προσκολλημένος στη γη και μόνο στη γη. Θάνατος σημαίνει, ο θάνατος σημαίνει τέλος της ζωής του ανθρώπου επάνω στη γη. Θάνατος σημαίνει τέλος μιας συγγενείας. Πάβει δηλαδή εκείνος που απέρχεται από τον κόσμο αυτό, σταματάει να έχει συγγενείς. Θάνατος σημαίνει τέλος των κοινωνικών σχέσεων. Δηλαδή, όσο ζει ο άνθρωπος έχει και φίλους, σχετίζεται με αυτούς. Ο θάνατος δίνει τέλος και σε αυτό το δεσμό της φιλίας. Άρα σε όλα έτσι. Τελικά. Σε όλα. Τελικά στοιχίζει ο θάνατος και μάλιστα στοιχίζει πολύ. Μπαίνουμε τώρα τις ημέρες αυτές που έρχονται σε ημέρες Άγιες. Σίγουρα θα περάσει από το λογισμό μας ή θα περάσει από το λογισμό μας οι παππούδες μας, οι γονείς μας, αδέρφια και τα λοιπά. Και όσοι γενικά έχουν προηγηθεί στο ταξίδι το μεγάλο, όσοι έχουν προηγηθεί. Πολλές φορές περνάει και από το λογισμό μας ο τρόπος που έφυγαν τα προσφυλή μας πρόσωπα. Ή ακόμα θυμόμαστε και τι μπορεί να είπαν τις τελευταίες στιγμές που έφυγαν. Όλα εκείνα περνάνε από το λογισμό μας. Όντως, δεν ξεχνιόνται τα πρόσωπα που αγαπήσαμε, τα πρόσωπα που μας αγάπησαν. Και μετά από την έξοδο από τη ζωή. Δεν ξεχνιόνται. Όμως
Αν άνθρωποι σαν και εμάς που συνδεθήκαμε με αυτούς τους ανθρώπους δεν ξεχνιόνται, τότε ένα πρόσωπο που πέρασε από τον κόσμο αυτό, ένα και μοναδικό, όχι άλλο πρόσωπο, που πέρασε από τον κόσμο αυτό και δεν πρέπει τουλάχιστον για μας να ξεχαστεί και βέβαια δεν ξεχνιέται, όχι μόνο να ξεχαστεί, αλλά και ο τρόπος που έφυγε και τα λόγια που είπε και ο τόπος που έφυγε και ο τρόπος που έφυγε και τα λόγια που είπε και ο τόπος από τον οποίο έφυγε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του δεν πρέπει να ξεχαστεί. Αυτό το πρόσωπο που καταλαβαίνουμε είναι ο Χριστός. Και εκείνος σαν άνθρωπος ακολούθησε, σαν άνθρωπος που δεν αναβάλω, την πορεία του εκούσιου θανάτου. Όλοι εμείς κάπου κολλάμε και λέμε καλά είναι να ζήσω, δύσκολα φεύγουμε και δεν θέλουμε να φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Ο Κύριος όμως έφυγε εντελώς θεληματικά από τον κόσμο. Κατέβηκε για αυτόν τον λόγο και έφυγε, πορεύτηκε τον εκούσιο θάνατο. Να δούμε τον Κύριο, γιατί είπα προηγουμένως, θυμόμαστε στα πρόσωπα τα αγαπητά τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους. Σε αυτό το πρόσωπο που γράφεται με κεφαλαία γράμματα, πρόσωπο, με κεφαλαία γράμματα Χριστός, οι τελευταίες στιγμές της ζωής του, πώς μας τον παρουσιάζουν, πώς μας τον παρουσιάζουν. Είναι έρημος τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Να θυμηθούμε ότι ο προφήτης, δεν θυμάμαι ποιος, μπορεί να είναι και ο Ισαΐας, είχε πει «Πατάξουσι τον πειμένα, θα σκοτώσουν το τσοπάνι και διασκορπιστήσονται τα πρόβατά μου». Και τα πρόβατά μου, οι μαθητές μου, θα γίνουν ένας-ένας. Όντως, τον εγκατέλειψαν και ήταν έρημος επί του Σταυρού. Και αφού ήταν έρημος, δεν είχε καμία απολύτως περιποίηση. Κακοποίηση, σίγουρα, γιατί ήταν υψωμένος σταυρός, γιατί ποτίστηκε με ξύδι, γιατί τον τρύπησαν με λόγια, γιατί είχαν προηγηθεί ένα σωρό μαρτύρια. Ναι, επαναλαμβάνω, έρημος, εγκαταλελειμμένος, κακοποιημένος, όλος ήταν μια πληγή. Επομένως, δεν δέχθηκε ούτε την πιο στοιχειώδη περιποίηση που προσφέρεται σε αυτόν που φεύγει από τον κόσμο τις τελευταίες στιγμές. Και να είναι μόνο αυτό, ακούει κατάρες και αναθέματα. Ακούει κατάρες και αναθέματα. «Ουάω, καταλύον των ναών, καλύμωνος εσένα,
που είπε θα γκρεμίσει το ναό και θα ξανακτήσετε τις μέρες. Κατέβα το σταυρό τώρα. Για κρεβάτι σίγουρα τις τελευταίες στιγμές που θα αφήσει την πνοή του είναι ο σταυρός. Για προσκέφαλο, για μαξιλάρι και πλέξαντες στέφανων εξεκαθών επέφυγαν επί την κεφαλή αυτού. Του πλέξανε για μαξιλάρι στο σταυρό επάνω, όπου ήταν κρεβάτι ο σταυρός, στεφάνι ακάνθινο. Με λόγια δεν μπορεί να περιγραφεί, είπε ο αδερφός προηγουμένως, και εσύ και ο άλλος, ο καθένας ξέρει το δικό του πόνο. Το πόνο του Χριστού δεν θα το συλλάβει, δεν θα το περιγράψει, δεν θα το ζήσει καμία καρδιά ανθρώπινη. Καμία καρδιά ανθρώπινη. Και αν όλους τους πόνους, όλο το πονεμένο της γης, με το χειρότερο τρόπο πόνου του συγκεντρώσουμε, δεν φτιάχνουμε τον πόνο του Χριστού. Είναι ο πόνος που έζησε με κεφαλαία ο αθώος. Όλοι άλλοι πονεμένοι, δικαίως ονεπράξαμε, απολαμβάνομαι, λέει ο ληστής. Στον άλλον, εμείς οι δύο κάναμε του κόσμου τις αταξίες. Λοιπόν, καλά παθαίνουμε τώρα. Ο Κύριος ήταν ο αθώος και ο πόνος του δεν έχει περιγραφεί. Το μέτωπό του, τα πόδια του, τα χέρια του, όλα, όλα, μα όλα είναι ματωμένα. Τα μάτια του, επί του σταυρού μιλάμε τώρα, σβήνουν. Η καρδιά του χτυπάει τους τελευταίους παλμούς. Η γλώσσα του έχει κολλήσει. Διψώ, θα ακούσουμε να λέει ο Χριστός πάνω από το σταυρό, διψώ. Για αυτή τη στιγμή της δίψας της μεγάλης του Χριστού γράφει 1080 χρόνια ο Δαβίδ πριν. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου. Περιγράφει τη στιγμή εκείνη. Ακριβώς όταν γράφει 1080 χρόνια πριν ο Δαβίδ, θα κολλήσει η γλώσσα μου στο λάριγγά μου. Διψώ. Είναι διψασμένος, τέτοια δίψα που δεν την πέρασε άνθρωπος επάνω στη γη. Και βέβαια του προσφέρθηκε ξύδι. Εντούτοις, παρόλη την εγκατάλειψη και την ερημιά, παρόλο το πικρό ποτήριο το οποίο ήπιε μέχρι τελευταία σρανίδας, μέχρι τελευταία σταγόνα στο ποτήρι το ήπιε όλο, μέχρι τριγός, έτσι λέγεται, παρά το φρικτό φραγγέλιο, παρά τις κατάρρεκτα αναθέματα που άκουσε ο Υιός της Παρθένου, παρόλη την αχαριστία του όχλου, ο οποίος όχλος προτίμησε τι να απολύσω, Ιησούν το λεγόμενο Χριστόν ή το Βαραβάν, προτίμησε το Βαραβάν. Οι ευεργετημένοι, είχαν ευεργετηθεί πάρα πολλοί από αυτούς, αν μη όλοι, σχεδόν οι περισσότεροι. Και όμως προτίμησε το Βαράβα. Να το προσέξουμε αυτό. Αυτοί που μας κυβερνάνε σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν, είναι σπουδαγμένοι να ρίνουν τύφλα στα μυαλά των ανθρώπων για να τους κάνουν όπως θέλουν.
για να τους κάνουν όπως θέλουν. Τύφλα και ο κόσμος δεν μιλάει. Άμα λείπει ο Χριστός, αυτή την τύφλα την έχει. Άμα λείπει ο Χριστός, αυτή την τύφλα την έχει. Και εδώ 3 χρόνια ευεργετημένος όλος ο λαός του Ισραήλ, όλος. Τον ακολουθούσαν και τα χιλιάδες από πίσω. Έριξαν λοιπόν και είπαν το Βαραβά. Τον ξεχάσανε μετά. Το Βαραβά. Επομένως, η κακία έπεσε με το τσουβάλι εις βάρος και ο φθόνος εις βάρος του Χριστού. Με το τσουβάλι. Δεν είναι άλλη συμπεριφορά αυτή από τούτη που περνάει η Εκκλησία από αυτούς που λέγονται άρχοντες. Δεν είναι άλλη συμπεριφορά. Μετά από όλα αυτά, με μεγάλη ψυχραιμία, ο Θεάνθρωπος θα αφήσει την πνοή του, θα εκπνεύσει, θα ακουστεί αυτή η λέξη, η μοναδική και ανεπανάληπτη, πρέπει να την έχουμε υπόψη μας όλοι. Τετέλεστε. Δηλαδή, το έργο μου το τελείωσα, εντελώς τέλεια. Το τελείωσα με το τέλειο τρόπο πως τελείωσα είμαι και εγώ. Τετέλεστε λοιπόν. Εάν κανείς από μας, γράφει εδώ ένας αρθρογράφος μεγάλος, παραβρέθηκε σαν στρατιωτικός στις τελευταίες στιγμές θλιβερών καταδίκων σε θάνατο, θα θυμάται ότι από το στόμα των καταδίκων έβγαιναν κατά τη στιγμή που θα εκτελούνταν οι κατάδικοι πικρίες και αναστεναγμοί, όχι σπάνια και κατάρες και βλαστημίες εναντίον όλων εκείνων τους οποίους θεωρούν υπαίτιους καταδίκης. Αλλά από το στόμα του Χριστού, από το στόμα του Χριστού δεν ακούστηκε ούτε μία κατάρα εναντίον εκείνων που τον αλείψασαν στο σταυρό και τον καταδίκασαν στο σταυρικό θάνατο. Όχι, αντί κατάρας ευλογία, ευλογία, προσευχή στον Πατέρα για να σωθεί ο κόσμος. Προσευχή στον Πατέρα. Ευλογείτε και μη καταράστε. Ευλογείτε τους καταρωμένους μας, τους σταυρωτάς μας. Καμία με καμία απολύτως κατάρα από το σταυρό. Ευλογία ναι. Άλλωστε ο σταυρός ευλογία ήταν και είναι και θα είναι. Τα λόγια που βγήκαν από το στόμα του Χριστού είναι απλά, μικρά σε μέγεθος, αλλά το περιεχόμενο έχει αυτών των μικρών λόγων άπειρο το μέγεθος, άπειρο το νόημα. Κάθε τόπος, κάθε μέρος, Ιορδάνης, Τιβεριάδα, πλατείες της Ιερουσαλήμ, λόφοι της Ιερουσαλήμ, τα περίχωρα, μιλάνε και θα μιλάνε στους αιώνες των αιώνων
για την παρουσία εκείνου που πέρασε και είναι επανάληπτος και ευεργέτησε τον κόσμο. Μιλάνε και οι πέτρες και τα δέντρα και τα νερά και όλα, όλα μιλάνε. Όμως περπάτησε ο Κύριος με τις περιοδίες όλη την Παλαιστίνη, αλλά τα βηματάκια του, τα άγια βηματάκια του, έκαναν και ένα άλλο περπάτημα που δεν θα το κάνει ποτέ κανένας απολύτως άλλος. Είναι το πάτημα που έκανε στη βάση που καρφώθηκαν πάνω στο σταυρό. Καρφώθηκαν τα πόδια του πάνω στο σταυρό. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος να κάνει αυτό το περπάτημα. Και σίγουρα ο Κύριος ανέβηκε εκεί πάνω γιατί το χρησιμοποίησε το σταυρό και σαν άγγωνα. Που ανεβαίνει ο Ιεροκήρυκας στον άγγωνα και μιλάει, ο σταυρός του Κυρίου ήταν ο άγγωνας που κήρυξε, έκανε το τελευταίο κήρυγμα του. Έκανε το τελευταίο κήρυγμα ματωμένο, πέρα για πέρα, ματωμένο. Λόγια γεμάτα πόνο, φρίκι, αίμα. Αυτό το κήρυγμα ήταν το τελευταίο αξέχαστο κήρυγμα. Θα το δούμε ποιο ήταν το κήρυγμα. Δεν θα πούμε για πολλά λόγια του Κυρίου, αλλά θα σχολιάσουμε μόνο ένα από αυτά τα λόγια. Ένα μόνο. Για να μας βγει στο μυαλό. Μέσα από όσα είπε 7-8 λόγους ο Κύριος είπε, λόγια είπε ο Κύριος, ένα θα πάρω μόνο. Τη λέξη που ανέφερα, τετέλεστε, τετέλεστε. Τελείωσε λέει το έργο μου, το είπα, τετέλεστε, έχει τελειώσει το έργο μου. Σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπος που έζησε, τελείωσε το έργο μου. Και επαναλαμβάνω, εμείς, όχι εγώ, εδώ έχω μπροστά μου το γίγαντα του άμβωνα της εποχής μας, τον μακαριστό επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη. Από εκεί αντλώ το περιεχόμενο, γιατί σπάνια παρουσιάζονται τέτοιοι γίγαντες του άμβωνα, αηδόνια. Μόλις θα τολμήσουμε να αγγίξουμε την επιφάνεια της λέξης τετέλεστε, γιατί κρύβει μέσα λέει ένα ωκεανό ολόκληρο από νοήματα, αυτή η μία λέξη. Πρώτα, τετέλεστε σημαίνει τέρμα μιας ζωής. Δείχνει το τέρμα μιας ζωής. Λέμε, όταν αφήνει την πνοή ο πατέρας μας, η μητέρα μας, ο παππούς, την άφησε και έφυγε, λέμε, τελείωσε. Δεν το λέμε, τελείωσε. Έστα πούμε και σε εμάς, τελείωσε κάποια στιγμή. Και εδώ, το ίδιο, τετέλεστε. Τελείωσε. Δύσκολο να εξετάσουμε τη λέξη αυτή που είπε ο Κύριος και αν ακόμα την εξετάσουμε γράφει εδώ με το μικροσκόπιο. Δεν θα βρούμε στη λέξη αυτή μέσα ούτε μία κοιλίδα, ούτε μία έλλειψη. Κάθε ζωή ανθρώπου
από το ταπεινότερο μέχρι τον ενδοξότερο άνθρωπο που θαύμασε ο κόσμος, παρουσιάζει ελλείψεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αδυναμίες, όσο ένδοξος κι αν είναι, έφυγε, είναι αξιόλογος, είναι όμως αφήνει ελλείψεις πίσω. Που προσπαθούν άλλοι να τις αποτελειώσουν. Και αυτοί θα μείνουν πάλι ατελείωτος. Πάλι ατελείωτος. Του Χριστού ο βίος και τα έργα δεν άφησαν καμία απολύτως έλλειψη. Έγιναν απολύτως με το πιο τέλειο τρόπο. Τελειωμένα. Τετέλεσθε. Τέλεια τα έκανα. Άλλωστε εμείς σαν άνθρωποι μία και μόνο ημέρα να ζήσουμε στον κόσμο αυτό πάλι θα έχουμε λήψεις. Πάλι θα φύγουμε αμαρτωλοί από τον κόσμο. Και μία μέρα μόνο. Πώς θα φύγουμε. Αμαρτωλοί. Ασφάλως. Έτσι. Ενώ ο Κύριος ήταν αναμάρτητος, τέλειος και έτσι έζε, έτσι και έφυγε. Ο Ιώβ, για τον οποίο μιλήσαμε την προπερασμένη ομιλία, περιγράφει για την ανθρώπινη ζωή, άμα να παρομοιάσουμε, πώς θα την παρομοιάσουμε, το περιεχόμενο της ζωής μου, της ζωής του, του αλλουνού, του αλλουνού και του πιο Άγιου, του λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά εδώ είναι του Ιώβ, λέει «Ράκος αποκαθημένης η δοκή μας, η δικαιοσύνη ημών». Ράκος, κουρέλι, αποκαθημένης, πόρνης που σκοπεί στα γεννήτικα της όργανα. Αυτό σημαίνει ράκος αποκαθημένης. Κουρέλι, γυναίκας πόρνης που σκοπίζει τα γεννητικά σου όργανα. Πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι του ανθρώπου η αρετή και η αγιότητα. Τέτοια είναι η δικαιοσύνη μας. Τώρα δεν γίνεται λόγος να συγκρίνουμε τα σύγκριτα του Κυρίου. Ο βίος είναι ασύγκριτος, είναι παν υπερτέλειος, παν υπερτέλειος. Ο Χριστός είναι ο ακυλίδωτος, ο ακυλίδωτος. Λέει ο ήλιος παρουσιάζει κυλίδες, η σελήνη παρουσιάζει κυλίδες, δηλαδή μπουτζούρες. Ο Κύριος είναι ήλιος πνευματικός που είναι ακυλίδωτος, χωρίς καμία απολύτως κυλίδα. Και ο βίος του στη γη ακυλίδωτος, χωρίς κυλίδα. Μάταια στον κόσμο αυτό, μάταια στον κόσμο αυτό βρέθηκαν άνθρωποι και προσπάθησαν μέσα από τις γραφές, τα Ευαγγέλια, και τα Ευαγγέλια κυρίως, να βρουν κοιλίδα για να το κατηγορήσουν. Δεν μπόρεσαν να βρουν κοιλίδα. Όσο μπόρεσαν και οι κατάσκοποι του Κυρίου όταν ζούσε. Γύριζαν πίσω οι κατάσκοποι και έλεγαν στους γραμματείς και Παρισαίους, εμείς δεν ήβραμε άνθρωπο να μιλάει σαν εκείνον τον άνθρωπο. Έχουμε στη ζωή μας, μπροστά μας βιβλία που μιλάνε για ανθρώπους παλαιότερους και σύγχρονους που προσπάθησαν να βρουν κάτι να τα κατηγορήσουν, αλλά δεν μπόρεσαν, αλλά δεν μπόρεσαν. Ο Πόντιος Πιλάτος που ανάλαβε το έργο να τον κρίνει, ούχα ακούεις
Ούτε ακούεις πώς θα σου καταμαρτυρούσει. Δεν ακούς πόσα κατηγορίες λένε εις βάρος σου. Πόσες κατηγορίες λένε εις βάρος σου. Έφερε ένα ψευδομάρτυρας, ξανά έφερε ένα ψευδομάρτυρας και λέει δεν ήσαν, λέει, δεν τέριαζαν οι πρώτες με τις δεύτερες κατηγορίες. Οι πρώτοι ανέτρεπαν τους δεύτερους κατηγορούς. Και αν το κατηγορήσετε αυτόν, και ενώ το κατηγορούσαν, ούκα πεκρίνετο προς ουδέ εν ρήμα. Ο Κύριος δεν έδινε σε καμία απολύτως κατηγορία κανένα λόγο για να απαντήσει. Ώστε θαυμάζει τον γυρεμόν Αλία, ώστε να θαυμάζει ο Πιλάτος. Και τι να κάνει, να πάρει το νερό, να πιει τα χέρια και να πει «Είμαι αθώος εγώ από το αίμα αυτό, δεν βάζω τα χέρια μου επάνω». Μέχρι που το φοβέρισαν και του είπανε «Δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα». Τότε είπε «Πάρ' το και σαν δώστε». Καμία λοιπόν κατηγορία δεν βρήκαν και αυτοί που το καταδίκασαν. Το ομολόγησαν οι ίδιοι οι εχθροί του. Η γυναίκα του Πιλάτου που την ημέρα το βράδυ τον δίκασε η γυναίκα, το πρωί πρωί τον πιάνει από το γιακά τον Πιλάτο. Μηδέν σύ και το δικαίω εκείνο. Πρόσεξε μην κάνεις τίποτα σε αυτό το δίκαιο. Και βέβαια η γυναίκα έγινε χριστιανή, ομολόγησε, είναι άγια γυναίκα, η πρόκλατη. Άγια. Ο Πιλάτος πέθανε και μάλιστα με φρικτό τρόπο. Η αρετή του Χριστού είναι ήλιος, είναι φως, είναι άπειρη ύλη. Δεν σε καθαρότητα, σε καθαρότητα. Τέλεσε λοιπόν, τελείωσε λοιπόν μία ζωή η οποία παρουσίασε μόνο κατάπληξη από καθαρότητα, κατάπληξη από αγιοσύνη, κατάπληξη από δικαιοσύνη, κατάπληξη από ευεργεσία. Τέλεστε, τελείωσε αυτή η ζωή που πρόσφερε αυτά τα ευεργετήματα. Τελείωσε. Συνηθίσαμε να ακούμε τη λέξη προφητεύθηκε και μας κάνει εντύπωση. Ποιος από μας μπορεί να πει εκ των προτέρων, όσο έξυπνος κι αν είναι, ποιος μετά από 100 έτη, ποιος θα μας μπορεί να πει, μετά από 100 χρόνια, ποιος θα είναι κυβερνήτης της Ελλάδος. Κανείς. Αφού δεν ξέρουμε τώρα. Βέβαια. Γιατί το μέλλον είναι άγνωστο. Το μέλλον είναι άβυσος. Ούτε λένε οι παππούδες μας τι τέξετε η επιούσα, ούτε αύριο τι θα μας βρει. Ούτε αύριο τι θα μας βρει, ούτε τι τέξετε η επιούσα. Και όμως ενώ η ζωή του ανθρώπου αρχίζει μετά τη γέννησή τους, η ζωή του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου, γεννιέται και αρχίζει η ζωή του. Ενώ οι άλλοι άνδρες της ιστορίας βιογραφούνται, ενώ όλοι οι άλλοι, όλοι οι άνθρωποι όσοι ζουν μέσα στην ιστορία, γράφεται και ο βίος τους, βιογραφούνται. Ενώ μόνο η ζωή ιστορήθηκε προτού εμφανιστεί στον κόσμο. Προσέξτε, εγώ, ο Βασίλης, ο Τάσος, ο Δημήτρης, από την στιγμή που γεννιόμαστε, αρχίζει και η ιστορία μας. Του Χριστού η ζωή, πριν γεννηθεί, προφητεύτηκε. Πριν γεννηθεί, προφητεύτηκε.
για τον Κύριο έχουν προφητευθεί λεπτομέρειες της ζωής του. Λεπτομέρειες της ζωής του πριν έρθει στον κόσμο. Γεννήθηκε ένας μεγάλος άνθρωπος, ο Φλέμιγκ παραδείγματος χάρη, ανεκάλυψε την Περιχυλίνη, ευεργέτησε τον κόσμο. Ανακηρύχθηκε ευεργέτης. Ο Κύριος μας πέθανε, ο Φλέμιγκ έπαυσε σαν να είναι στη ζωή και να ευεργετεί. Ο Κύριος μας ανέβηκε στο Σταυρό, πέθανε επί του Σταυρού, σαν άνθρωπος. Από τότε και πέρα άρχισαν οι ωκεανοί και τα ποτάμια της ευεργεσίας του Θεανθρώπου Χριστού. Από τότε και πέρα, το αίμα του που έσταξε πάνω στο Σταυρό έγινε, είναι και θα είναι το μοναδικό ευεργέτημα που πρόσφερε στην ανθρωπότητα. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας το τιμίο σου αίματι. Μας αγόρασες, Χριστέ μου, από την κατάρα που βρισκόμαστε με το τίμιο σου αίμα. Μας αγόρασε ο Κύριος και έδωσε το δικό του, το πανάκριβο, το αίμα που δεν έχει τιμή, το ατίμητο. Σε τον ατίμητο, λέει κάποιο τροπάριο, προσπάθησε με 30 αργύρια τον ατίμητο που δεν τιμάται με τίποτα να σε βάλει μέσα στην τιμή ο Ιούδας και οι Εβραίοι αντί 30 αργυρίων. Ο Σταυρός και το αίμα του Κυρίου, τη γη 1.000.000 φορές να την επουλήσεις μαζί με το περιεχόμενο δεν ανταποκρίνεται σε τιμή. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Αυτόν που τα σύμπαντα δεν το χωράνε, αυτόν που κρατάει σαν κόκο άμμου τη γη στο χέρι του, κόκο άμμου, λέει τη Μεγάλη Παρασκευή, ότι δρακή περιέχον, σύ είσαι εκείνος που κρατάς στην δράκα, στη χούφτα, τα σύμπαντα, όχι τη γη, τα σύμπαντα στη χούφτα σου. Και αλλού λέει, σε κρέμασαν, εσύ που κρέμασες τη γη επί των υδάτων, που η γη μας, τρία τέταρτα είναι νερά, θάλασσα. Και στηρίζεται στο νερό η ξηρά, δεν στηρίζεται στην ξηρά το νερό. Το ανάποδο συμβαίνει. Στο νερό η ξηρά. Ο Κύριος κρατάει, συνέχει στο χέρι του την πτήση ολόκληρη. Να ρίχτε, λέει, ένα βλέμμα στο ναό. Εδώ που είμαστε. Να αφαιρέσουμε το ιερότερο το οποίο υπάρχει μέσα στο ναό. Δεν είναι αυτό ούτε οι πολυέλαιοι, ούτε οι εικόνες, ούτε το Ευαγγέλιο. Το σπουδαιότερο που έχει ο ναός
Είναι η Αγία Τράπεζα. Το σπουδαιότερο. Να αφαιρέσουμε την Αγία Τράπεζα και ναός χριστιανικός δεν υπάρχει πια. Αλλά η Αγία Τράπεζα στηρίζεται επάνω στη σημερινή ημέρα. Στηρίζεται επάνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός είναι βήμα, είναι άμβον, είναι ουράνιος πομπός. Αλλά μην μείνουμε έως εδώ. Να προχωρήσουμε. Πιστεύσετε, εδώ ο αρθρογράφος βγάζει ένα «αχ, αν μπορούσα να βάλω στην καρδιά σας, αν μπορούσα να βυτεύσω σε αυτήν την καρδιά τη πίστη». Ποια πίστη? Ότι ο Σταυρός είναι βωμός, θυσία, μοναδική θυσία. Όταν βλέπουμε Σταυρό, είναι έρχονται αυτομάτως στο μυαλό μας. Ποιος θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό, που είναι βωμός θυσίας? Οι σταγόνες οι οποίες πέφτουν από το κάθενο στεφάνι και από τα τρυπημένα χέρια και πόδια, αυτό το αίμα είναι η σωτηρία μας. Μη μου ομιλείτε ούτε για το χρυσάφι, ούτε για το ασίμι, ούτε για τα πολύτιμα λιθάρια, ούτε για τίποτε άλλο. Κάθε μόριο, κάθε ηλεκτρόνιο του αίματος του Κυρίου, ο θεία, ο υψίστε ευεργεσία, αυτή είναι η πίστη μας. Αυτό είναι το μεγαλείο της θρησκείας μας. Κάθε ηλεκτρόνιο του αίματος που πέφτει στη γη, την αμαρτωλή, τη βρώμικη γη, κάθε μόριο του αίματος γίνεται Ιορδάνης ποταμός, μέσα στον οποίο πλένονται, θα πλένονται αιωνίως, αιωνίως. Στη σταγόνα αυτή, σε αυτό το μόριο, θα πλένονται αιωνίως όλοι, μα όλοι οι αμαρτωλοί της γης. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας εκ πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εσύ το αίμα μου και το σώμα μου, δηλαδή, παιδιά. Καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Ένα μόριο, λέει, από το αίμα του Κυρίου, Ιορδάνης ποταμός. Τετέλεστε, για να κάνω μια ακόμη σκέψη, τελείωσε μία ζωή η οποία παρουσιάζει και τούτο το εξαίρετο. Ενώ στον τάφο οι άνθρωποι γράφουν ότι έζησε αυτός που βρίσκεται μες στον τάφο από τότε μέχρι τότε. Σε ένα τάφο δεν γράφεται ότι έζησε, αλλά ότι ζει. Στο Πανάγιο τάφο γράφεται ότι ζει. Λέμε, διάφερε στο μυαλό σας, το ψάλλουμε, η ζωή εν τάφο. Στους ανθρώπους δεν λέμε η ζωή είναι στον τάφο, γιατί δεν έχει ζωή ο τάφος μέσα. Στον τάφο του Κυρίου όμως λέμε ζει, και αυτό λέμε η ζωή εν τάφο. Ταιριάζει ζωή και τάφος. Σε εμάς ποτέ. Στον Κύριο
τάφος ίσον ζωή και ζωή τάφος. Ζει και βασιλεύει ο Χριστός στους αιώνας. Όσο και να θέλουν να τον πολεμήσουν με όλα τα τεγνάσματα που διαθέτουν, τα πονηρά, επειδή έχουν βρει τον κόσμο ναρκωμένο από τα αγαθά που του έχουν δώσει, ναρκωμένο πέρα για πέρα, τον βρήκαν, τον νάρκωσαν και σου λέει θα βγάλουμε το τελευταίο δόντι της πίστεως από αυτούς που πιστεύουν. Θυμάμαι τότε ήμουνα, δεν μπορώ να διαγράψει, μία αριστερή βουλευτής που πιστεύει. Τότε ήταν ο Κίσιγκερ πρωθυπουργός και ήθελε, λέει, να αφαιρέσουμε, λέει, τα ήθη και τα έθιμα από τους Έλληνες, και τότε η Ελλάδα είναι δική μας. Ήδη στη σημερα μας αυτό θέλουν να κάνουν. Αυτό δεν να κάνουν, τίποτα άλλο παραπάνω. Ημών κοιμωμένων, έλεγαν οι Εβραίοι, κλέψανε το σώμα του Κυρίου. Εμείς λοιπόν κοιμόμαστε και μας κλέβουν ό,τι ιερό και όσοι έχουμε μέσα μας. Ό,τι ιερό και όσοι έχουμε, να το χωνεύσουμε. Κοιμόμαστε, από τη λέξη με τα τσαρούχια. Καλά έκανε ο Χίτλερ που τους θέλησε. Ορίστε. Καλά έκανε ο Χίτλερ που τους θέλησε. Μα εμείς που κοιμόμαστε. Εμείς άστο. Εμείς άστο. Έχουμε... Αυτός καλά έκανε, αλλά εμείς καλά κάνουμε. Δεν υπάρχει άστο. Και έχουμε πει το γιού μας. Λοιπόν, να το βγάλουμε το γιού μας από πάνω. Λοιπόν. Ζει ο Χριστός τους αιώνες. Ω μυστήριο αυτός ο ταπεινός Ναζωραίος που δεν είχε μία δραγμή στα θυλάκια του, αυτός ο ακτήμονας ο Ναζωραίος που δεν είχε τίποτα, που την κεφαλή κλείνε, ούτε που να γυρίσει το κεφάλι του να κοιμηθεί, που περιφρονήθηκε και καταλήφθηκε, αυτός ο άοπλος που δεν είχε ούτε ένα μαχαιράκι, αυτός τον οποίον δεν υπεράσπισαν ούτε οι μαθητές του, δεν έμεινε κανείς κοντά του. Αυτός όχι απλώς έζησε 33 χρόνια πάνω στη γη και πραγματοποίησε ασυγκρίτως περισσότερα από τον αρχαίο φιλόσοφο της πατρίδας μας, αλλά ζει και βασιλεύει. Ο θάνατός του υπήρξε όχι το τέλος, όχι, όπως περίμεναν οι εχθροί του, είχαν πει τότε, να τον πάρουμε από τη μέση, να σταματήσει να ακούγεται το όνομά του, τέρμα ζωής. Μας θυμίζει τον Γαμαλιήλ, τον δικηγόρο που βρέθηκε την ώρα που ανάκριναν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, ανάκρινες Αποστόλος, γιατί μιλάτε στο όνομα αυτού που είχε πεθάνει στο σταυρό επάνω και το λέτε και αναστημένο, και μένει στη μέσα ένας δικηγόρος Γαμαλιήλ, προσέξτε τους, λέει, μήπως αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού και εσείς αν τους σκοτώσετε θα γίνετε θεομάχοι, εχθροί του Θεού. Έτσι και έγινε. Δεν υπήρχε λοιπόν ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό το τέλος του, όχι. Ο Κύριος άνοιξε τις τρόφιγγες της ιστορίας. Τάκ, και είπε, ένα μετά Χριστόν. Και από τότε, 2011 μετά Χριστόν. Ούτε ο άλλος, ούτε εκείνος, ούτε εκείνος. Το όνομά του στην ιστορία μέσα γραμμένο και δεν σβήκε, δεν σβήσει ποτέ. Κανενός άλλου το όνομα δεν μνημονεύεται στην ιστορία. Μόνο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Ναζωραίου, του απλού, του άοπλου, του ταπεινού. 1, 2, 3, 5, 10, 100 μετά Χριστόν. Ζει και βασιλεύει. Και στους αθέους που μνημονεύουν
το 2011 μετά Χριστόν. Αδελφοί μου, παρουσιάσαμε το Σταυρό του Κυρίου σαν άμβονα, με μία λέξη μόνο που ο Κύριος τετέλεσε, αλλά δεν τελείωσε. Και να τελειώσουμε, έρχεται η ώρα και νυμ εστί και δεν απέχει πολύ μακριά από εμάς η ώρα εκείνη να εξηγούμεθα και μην παρεξηγούμεθα. Το γράφει το Ευαγγέλιο και νυμ, να την τώρα για το Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Το άπειρο μέλλον είναι μια σταγόνα, μια στιγμή που τη ζούμε εμείς τώρα. Αυτό είναι το νυν, είναι παρούσα η Βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, τότε όψονται όν εξεκέρδισαν όλοι αυτοί οι άπειροι εχθροί του ανά τους αιώνες που τον πολέμησαν, αρχόμενοι από τους Εβραίους που τον κάρφωσαν, που τον εκέντησαν, και συνέχεια όλοι όσοι τον πολέμησαν όψονται, θα δουν ποιος ήταν αυτός που τον κέντησαν, το κεντούν. Τότε παν γόνι κάμψη, θα γονατίσουν τα σύμπαντα μπροστά του και ουρανίων και των επιγείων και των δαιμόνων που είναι κάτω στη γη. Διάβαζα και τελειώνω. Γιατί παραχώρησε ο Κύριος τα νήπια να προηγηθούν, να πάρουν τη θέση του στο θάνατο και να αφήσουν το αίμα τους, που σφαγιάστηκαν 14.000 από τον Ηρώδη. Τα νήπια, να έχουμε υπόψη μας, ο Άδης από τη στιγμή που σκοτωθήκανε κουνήθηκε. Αθώο αίμα δεν δέχεται ο Άδης. Χωνεύτε το αυτό. Αθώο αίμα, όπως ήταν τα νήπια, δεν το δέχεται ο Άδης. Συγκλονίστηκε ο Άδης. Ξέρετε, λέει, τι λέει ο Άγιος Φώτιος, ότι τότε ακούστηκε από το αίμα των νηπίων ότι εμείς είμαστε πρόδρομοι, τα νήπια, εκείνου που θα έρθει να σας ελαφρύνει, να σας πάρει τις ψυχές. Πρόδρομοι εκείνου, πιανού, του Κυρίου. Κατέβηκε στον Άδη, μέχρι των ταμείων του Άδη, λέει. Εκεί που ήταν, λέει, ο Άδης και είχε τις ψυχές, τα ταμεία του. Λοιπόν, και αυτοί τα καταχρόνια και τα επίγεια και τα ουράνια θα κλείνουν γόνι. Και όσοι δεν κέρδισαν, όψονται, θα τη βρουν. Γι' αυτό λέει, είδα τον ασεβή, είδα αυτόν που πολεμάει τον Κύριο και λέει, δεν υπάρχεις, να υψώνει το αναστημά του. Αλλά όταν ξαναπέρασα, ούτε ο ασεβής βρέθηκε, αλλά ούτε και τόπος που ζούσε ο ασεβής. Γιατί, όψονται, θα τη βρουν όλοι αυτοί οι ασεβείς, οι αναψεώνας. Εύχομαι ο Κύριος να μας χαρίσει με τη σταύρωσή του το αληθινό νόημα, να νιώσουμε τι είναι το αίμα του και τι είναι το σώμα του που μας καθαρίζει και δεν το καταλαβαίνει. Αμήν. Πέστε κάτω. Τότε αφού έκανε τόσα καλά και αυτοί οι ξύπνοι τότε τους σταυρώσαν. Ναι. Αυτοί οι ξύπνοι τι ήταν, θέλω θέρισμα ήδη. Δεν άφησαν κανένα οι Εβραίοι που ήταν καλός να μην τον πειράξουν. Να πιάσουμε από τον Μωυσή, τον διώξανε και πήγε και βρήκε τον πεθερό του μακριά από τους Ισραηλίτες. Να πιάσουμε τον Ιωσήφ που τα αδέρφια του τα ίδια, τα 11,
τον φθονίσανε και έφυγε πήγε στην Αίγυπτο. Όλα εκείνα τα πρόσωπα που ήταν Άγια τα διώγανε. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί η νύχτα μπροστά στην ημέρα. Ακριβώς. Τελείως. Δεν στέκεται. Για να σταθεί η νύχτα πρέπει να σβήσουμε τον ήλιο. Λοιπόν, να το δείξουμε πώς θα δείξουμε. Καλά σου είπα εγώ. Καλό Πάσχα. Καλά τους έκανα. Εσύ τα είπες, αλλά και εγώ τι κάνω. Εδώ έχει δική ουσία. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών του ευεργείς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ο ουρανό και της γης. Πνάρτον ημών του αναπηρούσεως, δώσε την σήμερα, και άφησε γη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίελμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέχεις ημάς και ασπών, αλλά εις ημάς αυτό το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ευέλεσαι Χριστός ο Θεός. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση. Θα αλλάξουμε την ώρα ή όχι. Όχι. Αλλά είναι το μόνο, δεν πειράζει. Θα χαρτάει. Πέντε φορές μετά. Ερώτηση. Όχι. Είπαμε τώρα Πάσχα, μεγάλη άλλη Δευτέρα. Μετά από πόσες ημέρες. Μετά από το Θωμά. Ναι. Η Δευτέρα του Θωμά θα είπε αυτό. Δευτέρα του Θωμά. Τι λέγει το Θωμά. Κυριακή του Θωμά, Δευτέρα. Α, ναι. Ναι, Δευτέρα του Θωμά.